του πολιτιστικού βάλκου της Αλεξάνδρειας κάθε χρόνο και να την ευχαριστήσω που μου έκανε την τιμή να είμαι χορηγός. Ευχαριστούμε. Μείνετε μαζί μας. Σε αυτό το σημείο, και επειδή ο σκηνοθέτης της ταινίας που κερδίζει το βραβείο καλύτερης ξένης ταινίας φυσικά και δεν μπορούσε να είναι μαζί μας, μας έχει στείλει όμως ένα βίντεο μήνυμα το οποίο θα παρακολουθήσουμε αμέσως τώρα. Could you know move you guys across the ocean, so thank you so much for inviting me again, and I wish I could meet all of you, but of course that's not possible, but yeah, thank you so much for the award, it means a lot. Thank you. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να ανακοινώσουμε το βραβείο καλύτερης παρουσίασης, το οποίο κερδίζει η ταινία «Ηρώ» του Αλέξη Πούγια Παντελή. Παρακαλούμε τον κύριο Κουβονίκο Γιάννη, καλλιτεχνικό μας διευθυντή και εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου Edge Hill University από το Ηνωμένο Βασίλειο, να μας πει δύο λόγια για το βραβείο καλύτερης παρουσίασης. Σημειώνουμε βέβαια ότι το βραβείο δίνεται για πρώτη φορά με τη συμμετοχή φοιτητών από το ίδιο το Πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου, Edge Hill University. Έχουν και τις αξιολόγησαν, όχι απλώς σαν ταινία, αλλά την παρουσία τους. Δηλαδή, αξιολόγησαν το πόστερ, την πρόθεση του σκηνοθέτη, τα κείμενα, την περίληψη που είχε και όλο το φωτογραφικό υλικό. Γιατί πιστεύουμε ότι η κινηματογράφος δεν είναι μόνο ταινία, αλλά πώς την επικοινωνούμε και επικοινωνιακά με το φεστιβάλ, με τα διάφορα φεστιβάλ της αφήσης, που όλα αυτά τα υλικά που κοίταξαν οι φοιτητές είναι πολύ χρήσιμα για τα φεστιβάλ. Ευχαριστώ πολύ. Το βραβείο κοινού, ένα βραβείο που ψηφίζεται από όλους εσάς. Για φέτος και για τα επόμενα χρόνια θα απονέμεται στη μνήμη του συνεφίλ συμπολίτη μας, Στάθη Ανεσίδη από την οικογένειά του. Το βραβείο κερδίζει ταινία «Πάει πόλη». Παρακαλούμε τον κύριο Ανεσίδη Νίκο να μας πει δύο λόγια. Αγαπητοί φίλοι, με πολλή συγκίνηση για την οικογένειά μας, αλλά και χαρά πρέπει να πω, γιατί μας δίνεται η ευκαιρία να χορηγήσουμε ένα πολύ πολύ σημαντικό θεσμό για την πόλη μας. Και θέλοντας έτσι να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη του παιδιού μας, ο οποίος πρέπει να πω ότι ήταν ένας φανατικός του κινηματογράφου, αλλά και αυτής εδώ της εκδήλωσης, η οποία προς μεγάλη μας χαρά παίρνει τη μορφή θεσμού πλέον. Αποφασίσαμε λοιπόν να χορηγούμε για φέτος και για κάθε χρόνο από εδώ και μετά αυτό το βραβείο, με τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κινηματόδρασης, τους οποίους πρέπει να ευχαριστήσουμε για την αποδοχή της προσφοράς μας. Αυτά, εύχομαι καλή διασκέδαση στη συνέχεια. Σου σκληρή να την παλάει.